Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, αποδίδει τιμάς εις την υπεραγίαν Θεοτόκον τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα του κάθε πιστού. Είναι μια ευκαιρία η τιμία μνήμη της για να κάνουμε μια αναθεώρηση της πορείας της εποχής μας με τους πολλούς προβληματισμούς και τα πολλά αδιέξοδά της. Η υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί αρχέτυπον, δηλαδή πρωτότυπον της γυναικείας προσωπικότητος διαχρονική, δηλαδή διαμέσου όλων των αιώνων, διαμέσου παντός του χρόνου. Αυτό όμως το αρχέτυπο που λέγεται υπεραγία Θεοτόκος έχει εγκαταληφθεί και ανταυτού άλλα κακέκτυπα μάλλον έχουν πάρει αυτή τη θέση του. Γι' αυτό τόσο η οικογένεια όσο και η κοινωνία περνούν στην εποχή μας κρίση. Η εποχή που ζούμε είναι παράλληλη με εκείνη την προχριστιανική εποχή, αλλά κατά αντίστροφον κίνηση, που οι δυο αυτές ακραίες καταστάσεις δημιουργούν και τότε και τώρα την κρίση. Τότε στην αρχαιότητα η γυναίκα ή το ρες, δηλαδή ή το πράγμα ή το αντικείμενο του ανδρός, των δικών του θελήσεων και των δικών του επιθυμιών. Η γυναίκα ή το περίπου δούλη. Σήμερα η γυναίκα υπερεύει τα όρια της, υπερεύει τη φυσιολογία της, δηλαδή αυτό που λέμε είναι γυναίκα. Αυτό το υπερεύει, θέλει να γίνει άνδρας. Γι' αυτό βάζει και παντελόνια, θέλει να γίνει άνδρας. Και όταν λέγει για ισότητα, αυτό ακριβώς εννοεί, θέλει να γίνει άνδρας. Δηλαδή να υπερβεί τη φυσιολογία της και να εξισωθεί φυσιολογικά στη φυσιολογία. Περίεργο πράγμα, πολύ περίεργο και ουτοπιστικό, για να δει κανείς εδώ τι τρελά πράγματα σκέπτεται η γυναίκα. Φάνει να ζητήσει να υπερβεί αυτή τη φυσιολογία της, να υπερβεί την συζυγία της, να διαφεντεύει του ανδρός, να υπερβεί την μητρότητά της με το να μην θέλει παιδιά ή να τα απορρίπτει τα παιδιά της, αλλά υπερεύει και την τεκνοτροφία της, διότι πια δεν ανατρέφει η σύγχρονη μάνα τα παιδιά της. Τα αποτελέσματα τόσο στην οικογένεια όσο και μέσα στην κοινωνία είναι φανερά. Δεν θα ήταν τολμηρό, αγαπητοί μου, να υποστηρίξουμε ότι ο πολιτισμός και ο κοινωνισμός και η ηθική της ανθρωπότητος εξαρτώνται από τη θέση που παίρνει κάθε φορά η γυναίκα στην αντίληψη μιας εποχής. Αν η γυναίκα έχει ορθή αντίληψη μέσα στην εποχή που ζει, τότε όλα θα έχουν τη σφραγίδα της υγείας. Αν η γυναίκα έχει εσφαλμένη αντίληψη περί της θέσεώς της μέσα εις την ζωή, τότε η εποχή εκείνη θα περνάει πάντοτε την κρίση. Όλα αυτά βέβαια εννοείται αφορούν μια εξωχριστιανική κοινωνία, στην οποία πρέπει να πούμε δυστυχώς ανήκουν και οι λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες, οι οποίες μόνο κατ' επίφαση είναι χριστιανικές. Λέμε επί παραδείγματι εδώ στην Ελλάδα ότι ήμεθα όλοι οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά όμως αποτελούμε ταυτόχρονα
στα μάτια του Θεού μια έξω χριστιανική, μια έξω εκκλησιαστική κοινωνία. Είναι τραγικό να νομίζομαι ότι είμεθα ένας χριστιανικός λαός όταν δεν ζούμε την ζωή του Ευαγγελίου. Έτσι η αληθινή χριστιανική κοινωνία δεν βιώθηκε παρά μόνο σε μικρούς κλειστούς κύκλους. Η αρχαία Ελλάς απεικόνισε τα πρότυπά της, το τι πίστευε για τη γυναίκα, εις την τέχνη. Η Αθηνά, η Άρτεμις, η Αφροδίτη δείχνουν ότι θέλουν τη γυναίκα σοφή, παρθένων, αλλά και έκλητη. Έτσι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος είναι αντιφατικός. Όταν ζητά αντιφατικά πράγματα εις το πρόσωπο της γυναικός. Ο χριστιανικός όμως κόσμος έχει κορυφαίο πρότυπό του, αληθινό αρχέτυπο, αυτήν την υπεραγίαν Θεοτόκον. Δεν έχει ούτε την Αθηνά, ούτε την Αρτέμιδα, ούτε την Αφροδίτη, αλλά την υπεραγίαν Θεοτόκον. Αυτό το ανυπέρβλητον υπόδειγμα γης και ουρανού, ανθρώπων και αγγέλων. Αυτό το υπόδειγμα εμιμήθησαν όλες οι όσιες και άγιες και μάρτυρες γυναίκες και δικαιώθησαν, διότι η υπεραγία Θεοτόκος όντως αποτελεί αρχέτυπο κάθε γυναικός σε οποιαδήποτε στάθμη κι αν βρίσκεται, σε οποιαδήποτε εποχή κι αν ζει. Και ειδού η Θεοτόκος είναι η γυναίκα που υποτάσσεται εις το Θεό με βαθυτάτη πίστη, ταπείνωση, υπακοή και αγάπη. Η Θεοτόκος, όλο το κάλος που επιζητά, το ευρίσκει έσωθεν, όπως λέγει και ένας προφητικός για το πρόσωπό της ψαλμικός στίχος. Ενώ η πεπτοκία, η πεσμένη γυναίκα, η γυναίκα η οποία δεν έχει πρότυπό της στην υπεραγία Θεοτόκον, επιζητά το κάλος, την ομορφιά έξωθεν και συγκεκριμένα εις την Φιλαρέσκεια. Η Θεοτόκος έχει ανυπέρβλητον ανδρείο φρόνημα με το οποίο αντιμετωπίζει κάθε δύσκολη στιγμή. Από την κακότητα των κατοίκων της Ναζαρέτ μέχρι τη θηριωδία του Ηρώδου, μέχρι την αυτεξορία της στην Αίγυπτο και μέχρι το σταυρικό θάνατο του Υιού της. Έχει καρτερία, έχει ανδρείον φρόνημα. Της έβρε, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ανδρία γυναίκα έβρε θησαυρών. Και η ανδρία γυναίκα στο αποκορύφωμά της είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Διότι από την αρετή της ανδρίας πηγάζουν η επιμονή, η υπομονή και η άσκηση, στοιχεία άγνωστα για τη σύγχρονη εμπολής γυναίκα. Αντιμετωπίζει η υπεραγία Θεοτόκος με δύναμη οτιδήποτε, διότι είναι ανυπέρβλητα δυνατή. Αυτόν τον διάβολο προσωπικά τον αντιμετωπίζει, όπως και η παλαιά Εύα, η οποία όμως δυστυχώς είχε νικηθεί. Σας θυμίζω εκείνη την προφητική εικόνα εις το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όταν η υπεραγία Θεοτόκος, εκείνη η λαμπρά μορφή, στο όραμα του Ευαγγελιστού Ιωάννου γεννά το άρεν τέκνον
και ο διάβολος, το θηρίον, το κόκκινο, ο αρχαίος όφης, ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη, είναι έτοιμος να αρπάξει το παιδί της, το οποίο υρπάγει στον ουρανό. Μέσα σε αυτόν τον σύντομη περιγραφή δείχνει την γέννηση, δράση, θάνατο, ανάσταση, ανάληψη του Χριστού. Εκείνη δε γίνεται αντικείμενον της θηριωδίας του σατανά, την οποία καταδιώκει, και εκείνη φεύγει στην έρημο για να σωθεί. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος επάλεψε και παλεύει, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, πρόσωπο με πρόσωπο με το διάβολο. Η διανοουμένη γυναίκα της κάθε εποχής δεν έχει παρά να πάρει θαυμάσια διδάγματα από το πρότυπο που λέγεται υπεραγία Θεοτόκος. Η διανοουμένη γυναίκα, διότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι θεόπνευστος ποιήτρια, μεστή, ποιήτρια υψηλής ποιήσεως, θαραλέας ποιήσεως, αιωνίου και παγκοσμίου αντοχής, δείγμα θαυμάσιο, η οδήτης, την οποία έψαλε προφητικό το τρόπο και λογοτεχνικό το τρόπο μπροστά στην Ελισάβετ όταν την υπεδέχθη, και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, λαμπρά τα λόγια της γυραιάς Ελισάβετ, αλλά λαμπρότατα όμως της υπεραγίας Θεοτόκου. Και διότι μέσα εις αυτήν την οδύν έχει όλα τα στοιχεία που βλέπει, γι' αυτό σας είπα, υψηλή ποιήσης, που βλέπει μέχρι το τέρμα των αιώνων την πορεία της Εκκλησίας, πως ο Θεός, ποιος Θεός, εκείνον τον οποίον θα γεννήσει, θα επιβάλλει το θέλημά του και θα νικηθεί το κακό και θα οδηγηθεί η ανθρωπότητα, όσοι πιστέψει εννοείται εις το πρόσωπο εκείνου που θα γεννήσει, θα οδηγηθεί η ανθρωπότητα εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι η υπεραγία Θεοτόκος κάποια φτωχή βερμπαλίστρια και παθιασμένη μιας παρικμασμένης ποιήσεως που σήμερα τη ζούμε τόσο διάχυτη στην εποχή μας. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι σοφή. Θα είναι το αδιανόητο η μητέρα της εν υποστάτου σοφίας να είναι το άσοφος. Γι' αυτό λέγει στο βιβλίο των Παροιμιών 8 κεφάλαιων στίχος 1, η σοφία, ποια σοφία, η εν υπόστατο σοφία, ο λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, οκοδόμησε τον εαυτής οίκον, οικοδόμησε το σπίτι της, και το σπίτι της σοφίας είναι η υπεραγία Θεοτόκος, διότι ο Υιός του Θεού ήλθε και ενίκησε μέσα εις τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν η σοφία οικοδομεί το σπίτι της, και αυτό το σπίτι θα είναι ατελές. Η σοφία είναι σοφία, και το σπίτι της, αφού είναι λογικόν, είναι υπεραγία Θεοτόκος, θα είναι το άσοφον, αλλά το σπουδαίον. Ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι σοφή, όχι μόνο στο να βλέπει το βάθος των αιώνων και των πραγμάτων και του ουρανού τα μυστήρια, είναι σοφή και στη βίωση της ζωής. Δηλαδή είχε μία πρακτική σοφία, εγνώριζε να ζει, εγνώριζε να μιλά, εγνώριζε να σκέπτεται, να αποκρίνεται σε ανθρώπους και αρχαγγέλους με την ίδια σύνεση και με την ίδια άνεση. Η υπεραγία Θεοτόκος ακόμη έχει κοινωνική αντίληψη. Στο σπίτι της μένει, αλλά έχει κοινωνική αντίληψη. Και το βλέπουμε αυτό από τις υπηρεσίες που προσφέρει εις την συγγενή της, την Ελισάβετ, που εγκυμονεί και που μένει μαζί της 3 ολοκλήρους μήνες, μέχρι το κάλεσμά της στο γάμο της Κανά.
Βλέπουμε να είναι ένα πρόσωπο δυναμικό. Είναι νουκέχους, λέγει στον Ιησούν, καλεσμένη Θεοτόκος, καλεσμένος και ο Ιησούς. Και πηγαίνει και λέγει, η καλεσμένη πηγαίνει και λέγει στον Ιησούν, τους τελείωσε το κρασί, τι πρέπει να γίνει. Βλέπετε ένα δυναμικό πρόσωπο που έχει έντονο το αίσθημα της κοινωνικότητος, ότι αφού τους τελείωσε το κρασί στο γάμο, τότε μήπως ντροπιαστούν και πώς θα υπηρετήσουν και πώς θα περιποιηθούν τους επισκέπτες. Η υπεραγία Θεοτόκος έχει συνείδηση από πολύ ενωρίς ότι είναι παγκόσμιον και διιστορικών πρόσωπων. Λέγει στην προσφώνηση της Ελισάβετ κατά την συνάντησή τους, «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέ». Από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Και αυτό που είπε η υπεραγία Θεοτόκος ήτο με αντίκρισμα και όχι όπως κάποιες εφήμερες παγκοσμίου βέβαια εφημερότητος βεντέτες άνδρες και γυναίκες ποδοσφαίρου, κινηματογράφου, τηλεοράσεως με αμφιβόλου ποιότητος προβολή. Ακόμα η υπεραγία Θεοτόκος έχει αγνότητα ψυχής και σώματος που ηλιγγυούν και αυτοί ακόμη οι άγγελοι. Δεν έχει καμία αμαρτία πλην του προπατορικού από το οποίο καθαρίζεται με την επέλευση, την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος. Η υπεραγία Θεοτόκος δεν κόλλησε ποτέ στη γη και στα αγαθά της. Το πολίτευμά της το είχε πάντοτε εις των ουρανών, παρότι μπορούσε να κινείται άνετα μέσα στα πράγματα του κόσμου. Αυτό είναι το ιδεώδες, να κινείσαι άνετα ή στον πλούτον ή στην πτωχία ή ό,τι προσφέρει η εποχή σου και ο πολιτισμός, και ταυτόχρονα να μην κολλάς σε τίποτε από αυτά, να ζεις τη γη και το πολίτευμά σου να είναι στον ουρανό. Αυτό το μυστικό μόνο ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός που έχει το πνεύμα του Θεού, μπορεί να το καταλάβει και να το ζήσει. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το υπόδειγμα και των μητέρων και των παρθένων. Ζει μέσα στην κοινωνία των Αγίων, μέσα στην Εκκλησία, όπως ακριβώς μας διαγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις τις πράξεις των Αποστόλων, που σημαίνει ότι κινείται εξίσου άνετα, τόσο στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού της, όσο και στον δημόσιο χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι υπόδειγμα οικοκυράς, αλλά και προσώπου δημοσίου ζωής. Η υπεραγία Θεοτόκος ακόμη είναι προφήτης που διακρίνει το μέγα μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο που υπηρετεί προσωπικά, το μυστήριο το σε συγημένων χρόνης αιωνίης, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι κάθε τι που εσημιούτο εις τον Ιησούν, όπως σημειώνει ο Λουκάς, διατηρεί πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής, παρατηρούσε ό,τι συνέβαινε στον Υιόν της και το κρατούσε, το κρατούσε στο σημειωματάριον της μνήμης της. Έτσι αποκρυπτογραφεί τα γεγονότα μια ολόκληρη τριακονταετία που μένει μαζί με τον Ιησούν τον Υιόν της, μαθαίνοντας αυτή μόνη πρώτη το σχέδιο του Θεού δια τη σωτηρία των ανθρώπων. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι ιστορικός, και ιστορικός είναι μόνο εκείνος που έχει μια διανόηση. Είναι ιστορικός διότι συλλέγει το ιστορικό της υλικό με όλα τα προτερήματα ενός ιστορικού, όπως είναι η ακρίβεια και η χρονική και η περιγραφή των γεγονότων
και παραδίδει αυτό το αρχείο της στον Ευαγγελιστή Λουκάν, ο οποίος και θα το δημοσιεύσει. Είναι τα πρώτα κεφάλαια του Ευαγγελίου του, από όσα γνωρίζομαι από τη ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου. Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπά αγαπητοί μου τον Θεόν και τους ανθρώπους, όσο ποτέ κανένα πρόσωπο ανθρώπου ή αγγέλου αγάπησε ποτέ. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι ζώσα θεολογία, διότι η ιδία είναι θεολογία. Η παρουσία της γίνεται θεολογία και αποκαλύπτει θεολογία. Όχι μόνο θεολογή, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, η παρουσία της γίνεται θεολογία. Διότι πώς μπορούσαμε να γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός που λέγεται Ιησούς, παρά μόνο αν γνωρίζουμε ποια υπήρξε η Θεοτόκος για τον Ιησούν, ότι τον εγέννησε, τον συνέλαβε και τον εγέννησε πραγματικά, ότι είναι ο Θεός που πήρε πραγματική σάρκα. Ο λόγος σάρξε γένετο, για να γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκείνο το «ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Έπρεπε να έχει το τηλεσκόπιον που λέγεται υπεραγία Θεοτόκος για να ειδεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Πώς ο λόγος έγινε σάρξ? Απόδειξης η Θεοτόκος που εγέννησε και μπορούσε να λέγει η ιδία «εγώ εγέννησα». Εγέννησα, πραγματικά εγέννησα. Ό,τι αφορά έναν φυσικό τοκετόν, εγώ εγέννησα. Να γιατί η υπεραγία Θεοτόκος είναι θεολογία. Έτσι ενδεικτικό σας λέγω που προέκυψαν εκείνες οι χριστολογικές έρηδες που εισχολήθη σύνοδος για αυτές, εάν η Θεοτόκος είναι Θεοτόκος ή Χριστοτόκος. Η παρουσία της ακριβώς δείχνει ότι δεν είναι Χριστοτόκος αλλά Θεοτόκος. Δεν έχω χρόνο πιο πολύ να σας πω πιο πολλά επάνω εις αυτό. Η υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, γνωρίζει την Αγία Γραφή και την κατανοεί και την ερμηνεύει όσο ποτέ κανένας θεολόγος, γιατί είχε το Πνεύμα του Θεού όσο ποτέ κανένας άνθρωπος. Και η ερμηνεία που κάνει είναι η βαθυτέρα ερμηνεία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που υπερβάλλει υπεραγία Θεοτόκος και τους πατέρες της Εκκλησίας μας με το βαθύ τους πνεύμα το θεολογικό και τους προφήτας που βυθίζουν το βλέμμα τους μέσα εις το χρόνο και στο χώρο. Η υπεραγία Θεοτόκος τους υπερβάλλει γιατί ερμηνεύει ορθά. Πού το βλέπουμε? Στην Οδύτηση. Ακόμη τούτο γιατί εβάστασε εκείνον που βαστάζει τα πάντα, τον βαστάζοντα τα πάντα, ώστε να γίνει η υπεραγία Θεοτόκος ο άτλας όλης της κτιστής, ορατής και αοράτου δημιουργίας. Αγαπητοί, κατακτά την γη, κατακτά και των ουρανών και κατέχει τα δευτερία της Τριάδος. Είναι όλη φωτεινή, γιατί είναι η μητέρα του φωτός. Φορεί τον ήλιον, όπως μας λέγει το όραμα του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην Αποκάλυψη στο 12ο κεφάλαιο. Φορεί τον ήλιον, πατά στη σελήνη και έχει για στέμα της τον έναστρον ουρανών. Η Μαρία, η πτωχή χώρη της Ναζαρέτ, είναι Θεοτόκος. Ο μέγιστος τίτλος που ποτέ κτιστή φύσης επέτυχε. Ω αγαπητοί μου, να το αιώνιο αρχέτυπο της γυναίκας. Η γυναίκα που κρατά στα χέρια της το λίκνο της ανθρωπότητας και εξυφαίνει τον πολιτισμό της, αστραφεί προς το αιώνιο αρχέτυπό της, την υπεραγίαν Θεοτόκο, και σίγουρα θα βρει τη δικαίωσή της. Η ιστορία μόνο τότε θα αλλάξει τη ροή της,
αν η γυναίκα με ταπείνωση στραφεί προς εκείνην που σήμερα τιμάει η γη, τιμά και ο ουρανός, ο κόσμος των ανθρώπων και ο κόσμος των αγγέλων.